Κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Γιώργο Μπαρμποτίδη, πρόεδρο των Μηχανικών Σερών, διότι κυκλοφορούν φήμες για απατεώνες στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κλαρινές, σας και τους τηλεθεατές σας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρμποτίδη? Εμφανίζονται κάποιοι απατεώνες οι οποίοι υπόσχονται λαούς με τραχυλιά. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τόσο έντονες εκφράσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι γίναμε αποδέκτες αναφορών για διάφορους επαγγελματίες, από πολίτες κυρίως, ότι τους υποσχόταν κάποια προεγγραφή ως δυνητικούς δικαιούχους στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έναντι κάποιες αμοιβείς. Εκείνο που θέλουμε να ενημερώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τόσους πολίτες όσο και σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο είναι ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων 2 δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα. Επομένως, οποιαδήποτε προεγγραφή και οποιαδήποτε αμοιβή αυτή τη στιγμή δεν εξασφαλίζει κάποια σειρά προτεραιότητας. Mm-hmm. Η προτεραιότητα αξιολόγησης των αιτήσεων θα καθοριστεί από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του προγράμματος με βάση αυστηρά τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που θα υπάρχει στην αίτηση που θα υποβληθεί. Αλλά ακόμα και όταν θα προκριθεί το πρόγραμμα, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο φάκελός του θα προκριθεί. Ακριβώς. Μόλις προκηρυχθεί το πρόγραμμα και θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων, ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει την αίτησή του και με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου θα γίνει και αξιολόγηση των αιτήσεων. Πότε το περιμένουμε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει και μας έχει ταλαιπωρήσει, θα έλεγα, αρκετό καιρό, διότι εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε την έναρξή του και αυτή η αναμονή έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην αγορά. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό δεν συνέβη. Δεν θέλω εύκολα να αναφερθώ σε χρονικό διάστημα για να μην παραπλανήσω ενδεχομένως τον κόσμο. Το μόνο που μπορώ να αναπαράγω, αν θέλετε, είναι κάποιες τελευταίες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΟ, του κ. Κορκολή, ο οποίος εκτιμάται το Σεπτέμβριο ενδεχομένως θα μπορέσει να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν πράξη τα λόγια αυτά. Ας αρχίσουν να τρέχουν κάποια προγράμματα, διότι τα έχουμε ανάγκη, κύριε Μπαρμποτίδη. Ακριβώς, και αυτή η αναμονή που υπάρχει πολύ καιρό στην αγορά δεν είναι καλή. Μας έχουν αρκετό καιρό, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έχει, αν ήδη ξεκινήσει κάποια πράγματα. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύντομα να γίνουν πράξη. Ωραία, ανακεφαλαιώντας, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι δεν έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα και κανείς δεν πρέπει να δίνει χρήματα για να γίνει κάποιο φάκελο σε κάποια προεγγραφή. Κοιτάξτε, κάποια προετοιμασία μπορεί ο κάθε πολίτης με τον αντίστοιχο επαγγελματία να κάνει κάποια προετοιμασία. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτό δεν εξασφαλίζει κάποια προτεραιότητα, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος, αν αυτό δεν προκηρυχθεί. Ωραία, κύριε Μπαρμποτίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.